Αρκετά διαφορετικά σε σχέση με άλλες χρονιές πρόκειται να γιορταστεί ο 15 Αύγουστος στην έδρα του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα. Σύμφωνα και με τον Δήμαρχο Χρήστο Ζευκλή, ο οποίος μίλησε στο Top Channel, η εκκλησιαστική διαδικασία θα ακολουθηθεί κανονικά, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει περί τη 1:30 το μεσημέρι η κάθοδος των καβαλάριδων από την κεντρική οδό της Σιάτιστας με όργανα, χωρίς τη δυνατότητα των περιοίκων να γλεντήσουν ή να χορέψουν όπως τα προηγούμενα χρόνια. Στιγμή το Βόλιο, γενικότερα όλος ο Δήμος μας, έχει δεχθεί πάρα πολλούς επισκέπτες. Όλα τα χωριά έχουν γεμίσει με ανθρώπους του Βοΐου, οι οποίοι ήρθαν εδώ για ένα μήνα ή και περισσότερο πολλοί από αυτούς. Επίσης έχουμε και το 15 Αύγουστο τα έθιμα. Θα περιοριστεί το έθιμο των καβαλάριδων μόνο την ημέρα του 15 Αύγουστου, και όταν λέμε θα περιοριστεί, αυτό αφορά μόνο τη μετάβαση των έφηπων καβαλάρδων, τέλος πάντων, στην μονή του Μικροκάστρου, όπου θα γίνει όποια τελετή λάβει μέρος θα είναι εντός των τυχών του μοναστηριού, όπου από ό,τι γνωρίζω και με την βοήθεια που παρήσκαμε εκεί πέρα θα υπάρχουν αραιά καθίσματα για όσους επισκεφτούν και εφόσον γεμίσουν δεν θα δεχτεί άλλο κόσμο. Γίνονται τα μέτρα, νομίζω και πέρυσι γίνει πολύ καλά, είχαν τηρηθεί, δεν είχαμε κάποια θέματα πάνω σε αυτό. Από εκεί πέρα έπεται η μετάβαση των καβαλάρων στη Σιάτιστα, όπου σύμφωνα με τα μέτρα μπορούν να παρελάσουν μέσα από την πόλη και αυτό με συνοδεία μουσικής. Είναι κάτι που έγινε και πέρυσι. Έχει γίνει τουλάχιστον 2 συσκέψεις με τις παρέες των καβαλάριδων. Έχουν συντονιστεί όλοι. Τέτοια μέρα σε μια άλλες εποχές γνωρίζετε ότι ήταν διαρκές πανηγύρια εδώ πέρα. Εκλείπει αυτή τη φορά. Σίγουρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, λείπει στον κόσμο μας αυτό. Ας ελπίσουμε θα είναι και η τελευταία χρονιά που θα γίνει το έθιμο υπό αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα ο τόπος είναι μεγάλος, το Βόλιο είναι ένας μεγαλύτερος δήμος του Βοΐου, υπάρχουν πάρα πολλές όμορφες γωνιές να επισκεφτείτε, υπάρχει και ωραία δροσιά εδώ πέρα αυτές τις μέρες του καύσωνα, οι θερμοκρασίες είναι σωστές, υπάρχουν καταστήματα που μπορούν να εξυπηρετήσουν, τηρούνται τα πρωτόκολλα και βλέπω ότι σε σχέση με άλλους δήμους, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, τα κρούσματα είναι αναλογικά λιγότερα. Και αυτό γιατί στους 73 διαφορετικούς οικισμούς του Δήμου Βοΐου μπορείς να βρεις μια γωνιά μακριά από πολλές και στενές επαφές.